συνεχίζεται ταυτόφορο μετά την επίθεση της αστυνομίας και τις συλλήψεις της Πέμπτης. Δυστυχώς μετά το ξύλο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και οι τέσσερις κατηγορούμενοι της και πορεία της αστυνομίας με τις καταθέσεις καρμπών που ισχυρίζονται ότι εκείνοι δέχτηκαν επίθεση από εμάς ενάντια σε ό,τι βεντεοληπτικό υλικό υπάρχει. Θα σταθούμε και σήμερα απέναντι σε αυτές τις κατηγορίες για να καταπέσουμε και να αποδειχτεί ότι η καταστολή της αστυνομίας με τις πολιτικές εντολές της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν θα μείνει αναπάντητη, δεν θα κρατάει όμοιρους ανθρώπους που εκφράζουν το συνταγματικό τους δικαίωμα στη διαδήλωση και στο συνέρχεστε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας και τα δικαιώματα όσων παλεύουν και κινούν για αυτούς.